πάω, δεν θα πάω στην Σταυρολογία. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκτηκε το πνεύμα της αληθείας, το ταμπού, παρόντου και τα πάντα πληρών. Σε θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέν και σκήνος στον ειρήνη, και κατάρρευσε τον ημάς από πάσης κυρίως και σώσον αγαθέντας ψυχάσης ημών. Υπαρθένος ημέρων, τον προαιώνιον λόγο, εσπηλαίω ονομάζεται Κυριακή των Προπατώρων, δηλαδή όλων εκείνων των προγόνων μας που πέρασαν από τότε που ο Θεός έπλασε τον Αδάμ μέχρι και σήμερα. Έχουμε λοιπόν, με άλλα λόγια, να εορτάσουμε την Κυριακή τους προπάτορές μας. Όμως, να κάνουμε μία διασάφηση. Όλους τους προπάτορες τους εορτάζει η Εκκλησία όλες εκείνες τις γενιές που πέρασαν. Βεβαίως όχι. Αλλά τις γενιές εκείνες που τίμησαν τη Θεία Δόξα, εκείνες που είπαν ναι στο θέλημα του Θεού. Έχουμε ανάμεσα σε όλα, σε όλους τους λαούς, ένα λαό που σε ένα ποσοστό μόνο δεν έσκυψε το κεφάλι του να προσκυνήσει τα είδωλα. Όλοι οι άλλοι λαοί προσκύνησαν τα είδωλα. Μας είναι γνωστή, ή μάλλον μας είναι γνωστό, ποιο έθνος είναι αυτό. Είναι το έθνος ή ο λαός, ο εβραϊκός. Από, και από αυτό το λαό ακόμη θα ξεχωρίσουμε εκείνους που είπαν όχι, δεν προσκυνάμε τα είδωλα. Εκείνους που τίμησαν αυτόν που τους έδισε, που τους έδωσε και τον δόξασαν. Αυτόν που τους έδωσε τον νόμο στο όρος Σινά.
να δούμε παράδειγμα, να καταλάβουμε όταν λέμε προπάτορες συγκεκριμένα από τους Εβραίους, ποιους εννοούμε. Τον Αβραάμ, παραδείγματος χάρη, θεωρείται σύμβολο ο Αβραάμ της Βασιλείας του Θεού. Αβραάμ είναι σύμβολο. Λέει ο Κύριος μας στην παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου, απέθανε, λέει, ο Λάζαρος και πήγε στους κόρπους του Αβραάμ, δηλαδή στον Παράδεισο. Άρα ο Αβραάμ είναι ένας από τους εκλεκτούς του Θεού. Είναι προγονός μας ο Αβραάμ. Και ο Αδάμ, πιο παλαιά, είναι προγονός μας. Και ο ίδιος ο Κύριος, όταν ήρθε κάτω στη γη, ως άνθρωπος, και αυτός τόνισε ιδιαίτερα και είπε ότι θα έρθουν, λέει, άλλοι λαοί από ανατολών και δυσμών και θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Αυτοί όμως που ήδη προσκύθηκαν εκβληθήσονται έξω, θα οδηγηθούν, θα διωχτούν από τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό ακριβώς του Κυρίου το παράδειγμα αφαιρεί το δικαίωμα από το γένος των Εβραίων, να υπερηφανεύεται ότι είναι παιδιά του Αβραάμ. Τέκνα Αβραάμ δεν είναι όσοι κατάγονται από τον Αβραάμ, αλλά όλοι εκείνοι που τιμούν το όνομα στην πράξη. Τιμούν το όνομα με τις πράξεις τους. Δικαιούνται να είναι τέκνα του Αβραάμ. Να φέρουμε στο μυαλό μας το Χριστό τον ίδιο. Να φέρουμε, επαναλαμβάνω, ένα παράδειγμα για να δούμε πόσο ο Κύριος, επαναλαμβάνω, μιλάει για αυτή την περίπτωση. Συγκεκριμένα λέει, παιδί του Αβραάμ είναι οποιόν το θέλημα του πατρός μου του ενουρανής. Και προχωράει ακόμα περισσότερο και λέει, ούτως αδερφός μου και αδερφή μου και μήτυρ μου. Αυτή είναι, λέγει, και ο αδερφός μου και η αδερφή μου και η μάνα μου. Αυτοί που εφαρμόζουν το θέλημα του πατέρα μου που είναι στον ουρανό. Έχουμε, επαναλαμβάνω, και άλλο δείγμα, ζωντανό, που μιλάει για αυτή την πραγματικότητα, τον Άγιο Ιωάννη το Πρόδρομο, ο οποίος είπε
για να αφαιρέσει τον κομπασμό των Εβραίων, την υπερηφάνεια τη μεγάλη που είχαν οι Εβραίοι και λέγανε εμείς είμαστε λέει παιδιά του Αβραάμ. Λοιπόν σε αυτούς ο Ιησού Πρόδρομος λέει ότι παιδιά για τον του Αβραάμ μπορεί ο Θεός να φτιάξει από τις πέτρες. Και μην υπερηφανευόσαστε γι' αυτό. Και ακόμη, έχει έτοιμη την άξινα για να κόψει το δέντρο αυτό ο Κύριος, που δεν κάνει καλούς καρπούς, και να το βάζει στη φωτιά. Ποιο δέντρο θα κόψει ο Κύριος? Το δέντρο που δεν κάνει καλούς καρπούς. Θα το κάψει το δέντρο αυτό. Και έχουμε και παραδείγματα που ο Θεός έκαψε στην πραγματικότητα το δέντρο εκείνο που είχε το κομπασμό το μεγάλο, την υπερηφάνεια, και ύψωνε το ανάστημα και έλεγε εμείς είμαστε παιδιά του Αβραάμ. Μήπως δεν έχουμε την περίοδο του Νόε που καταπόδισε και κατάπνιξε τους ανθρώπους, ή δεν έχουμε την περίοδο του Λότ που ο Θεός έκαψε τη γενιά εκείνη που ήταν σκέτη σάρκα, που είχε επιδοθεί με μεγάλη μανία στην ικανοποίηση των πέντε αισθήσεων της σάρκας. Ο Δαβίδ φωνάζει «Ήπι θηλυμανοί σε γεννήθησαν», δηλαδή γίνανε σαν τα άλογα, και ο ένας κοιτάει λέει τη γυναίκα τα λουνού. Και αν προχωρήσουμε και παραπέρα, στην περίοδο του Λότ, θα δούμε ότι εκεί, όχι στη γυναίκα, αλλά όλοι μαζί είχαν στροφή προς τον κυνηδισμό. Όχι προς τη γυναίκα, αλλά προς τον άντρα. Για να ικανοποιήσουν τον εαυτό τους, τη σάρκα τους. Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που ικανοποιούν το σάρκινο εγώ τους να είναι παιδιά του Αβραάμ, ή ακόμη μπορεί να είναι χριστιανοί και μάλιστα ορθόδοξοι? Δεν μιλάμε ότι εορτάζουμε και τιμάμε τέτοιες υπάρξεις που δεν τίμησαν ούτε και τον άνθρωπο, αλλά έγιναν χειρότεροι από τα ζώα, αλλά μιλάμε για όλους εκείνους που ηρωικά και αγωνιστικά τίμησαν το θέλημα του Θεού ακόμη και με θυσία του εαυτού τους. Όλες αυτές λοιπόν τις γενιές εμείς γιορτάζουμε. Αν λοιπόν πάμε στους Εβραίους, θα βγάλουμε ένα εκλεκτό κομμάτι από τους Εβραίους, μικρό κομμάτι, όχι μεγάλο κομμάτι, ένα εκλεκτό κομμάτι μικρό από τους Εβραίους, το οποίο ο Θεός το τίμησε με προρίσεις, με προτυπώσεις, με προφητείες θα λέγαμε αλλιώς. Έχουμε λοιπόν μία σειρά από προφήτες που πέρασαν και κήρυξαν. Και κήρυξαν και αποτελούσαν και μέχρι σήμερα αποτελούν και είναι οι τιμημένοι του Θεού. Ακόμη στο κομμάτι αυτό ο Θεός έδωσε και υποσχέσεις. Υποσχέσεις, τι υποσχέσεις? Ότι να, από τις γενιές, τις δικές σας, θα έρθει εκείνος που θα σώσει την ανθρωπότητα. Και οι υποσχέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν. Είναι παραδείγματος χάρη ο Αβραάμ. Και προχωράμε μέσα από τις γενιές και φτάνουμε μέχρι τη γενιά του Δαβίδ, από την οποία προήλθε ο Υιός του Θεού. Και ο Δαβίδ πριν του Κυρίου
Και αυτός έλαβε την τιμητική θέση να αποτελεί ένα από τα πρόσωπα τα τιμημένα εκ μέρους του Θεού. Οι υπόλοιποι εκβυθίσονται έξω. Μας θυμίζει αυτή η πραγματικότητα τη χθεσινή περικοπή. Άνθρωπος επίσε δείπνο μέγα και κάλεσε πολλούς. Με άλλα λόγια τους κάλεσε όλους. Και είπαν άσε με ήσυχο, ένα μεγάλο ποσοστό, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και σε αυτή την περίπτωση είναι το γένος των Εβραίων, που αρνήθηκε να δεχτεί την υιοθεσία και λέει πηγαίνετε λέει, έξω στους δρόμους δεξιά και αριστερά, πλατείες και όσους βρείτε φέρετε τους μέσα. Και εννοεί εδώ τα έθνη, τα ειδωλολατρικά, που βγήκαν έξω και κήρυξαν οι Απόστολοι στα έθνη. Έθνη εννοούμε λαούς που πίστευαν στα είδωλα. Και αυτοί ανακληθήσονται λέει, κάθισαν στο δίπλο και έφαγαν. Και όχι μόνο κάθισαν, και όχι μόνο κάθισαν στο δίπλο, αλλά και γεύτηκαν του δείπνου. Γεύτηκαν του δείπνου. Έφαγαν στο τραπέζι εκείνο της Βασιλείας του Θεού. Μακάριος, λέει ο Κύριος, ευτυχισμένος είναι εκείνος που θα φάει μαζί μου στη Βασιλεία και θα πει στη Βασιλεία των Ουρανών. Που θα πάρει μέρος στην αιώνια δόξα μου. Άρα λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα για να μπούμε στο πνεύμα μιας πραγματικότητας. Λέγει, είμαι υπερήφανος, θα το πούμε στη δική μας πραγματικότητα, γιατί γεννήθηκα και είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός. Γιατί βαφτίστηκα. Έχεις το δικαίωμα να πεις ένα τέτοιο λόγο, μια τέτοια κουβέντα, ότι είσαι υπερήφανος. Άμα εσύ υπερηφανεύεσαι, τότε θα υψώσουν ανάστημα και οι Εβραίοι και θα πούνε και εμείς είμαστε σαρκικά απόγονοι του Αβραάμ, σαρκικά απόγονοι του Αβραάμ. Εμείς φέρουμε την περιτομή που λέμε Μωσαϊκός νόμος. Είμαστε, ανήκουμε στη γενιά. Δεν το δέχονται τον Κύριο βέβαια, το Κύριο θα μπορούσαν να το πούνε. Είμαστε και πρόγονοι σαρκικά του Κυρίου. Άρα είμαστε τέκνα του Θεού. Κάτι τέτοιο είναι αμαρτωλό, είναι έξω από την πραγματικότητα, πέρα για πέρα. Δεν μας δίνει το δικαίωμα να ισχύσουμε κάτι τέτοιο η δική μας βάπτιση του καθενός. Αν σταθούμε μόνο σε αυτήν, θα ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο να μας πει ουκ εν το φανερό Ιουδαίος, λέει, Ιουδαίος δεν είναι εκείνος που έχει γεννηθεί από πατέρα Εβραίο. Άρα έχει να λέει, να ο πατέρας μου ήταν Εβραίος και είμαι Ιουδαίος. Δεν είναι αυτός, λέει, Ιουδαίος στην πραγματικότητα. Ουδέ η εντονόμο περιτομή. Ούτε λέει η περιτομή που έκανε επειδή το έλεγε ο νόμος, ο Μωσαϊκός. Αλλά εντοκρυπτό Ιουδαίος. Αλλά Ιουδαίος είναι εκείνος που δεν του φαίνονται εξωτερικά τα σημάδια. Εξωτερικά. Ότι να ο μπάς μου είναι Ιουδαίος, να διαβάζω το Μωσαϊκό νόμο. Όχι. Όχι από εξωτερικά σημάδια. Και από την περιτομή. Αλλά εκείνος που έχει κάνει περιτομή στην καρδιά του, έχει κάνει περιτομή. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι
μέσα στη καρδιά του που φωλιάζουν όλα τα κακά, εδώ φωλιάζουν όλα, έχει πάρει τη μάχαιρα του Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος, την έχει περάσει μέσα, το Λόγο του Θεού δηλαδή, και την έχει εφαρμόσει και έχει πετάξει από μέσα όλα τα κακά ή δυνατόν, όσο μπορεί. Εκείνος λοιπόν που έχει κάνει τέτοιο κόψιμο εσωτερικό στην καρδιά, τέτοια περιτομή, είναι παιδί του Θεού. Δεν φανερώνεται η ιδιότητα της καταγωγής του ανθρώπου από τα γράμματα, δηλαδή να, ορίστε, έχω και το Ευαγγέλιο και το διαβάζω. Δεν φαίνεται από εκεί η πνευματική καταγωγή του. Ου γράμματι, έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ, ου γράμματι, αλλά πνεύματι, αλλά πνευματικά, εσωτερικά. Για θυμηθείτε τι είπε ο Κύριος στη Σαμαρίτιδα, όταν τώρα η Σαμαρίτιδα, πες μας Κύριε, εκεί ψηλά στο βουνό θα λατρεύουμε τον Θεό. Και ή στον ναό του Σολομώντα, είπε εκεί και εκεί. Όχι. Αυτά δεν είπε δεν χρειάζονται οι ναοί, αλλά το είσαι εκείνο που έχει την κυρίαρχη σημασία, εκείνο που έχει την ουσία στο κατά βάθος, δηλαδή τι είπε. Πνεύμα ο Θεός και εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν αυτόν. Λέει, είναι πνεύμα ο Θεός, μην το πάρεις μέσα στον χώρο εκείνο, ούτε στον χώρο εκείνο, ούτε στο γράμμα του νόμου. Αλλά πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν αυτόν. Αλλά με το πνεύμα εσωτερικά λατρεύεται και προσκυνείται. Αν δεν υπάρχει αυτό, και οι εκκλησίες είναι άχρηστες εντελώς. Δεν χρειάζονται, εάν εσωτερικά εδώ δεν φωλιάζει μέσα στον άνθρωπο η Αγία Τριάδα. Δεν έχει δικαίωμα να πεις εγώ είμαι χριστιανός, εάν αυτό δεν ισχύει. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα πολύ χειροπιαστό. 12 διάλεξε ο Κύριος κορυφαίους από τον κύκλο των μαθητών, 12. Ένα τον ξεχώρισε, του έδωσε τιμητική, τον τίμησε ιδιαίτερα, τον γνωρίζουμε όλοι, τον Ιούδα, τον τίμησε εξαιρετικά, τον έκανε καμία. Ο Ιούδας με όλη αυτή την τιμή που του απέδωσε ο Κύριος, να το ξεχωρίσει από τους 12 και να πει εσύ είσαι ένας από τους που τιμάει ο ιδιαιτέρως. Στάθηκε στο ύψος του και ήταν πραγματικός μαθητής του. Κάθε άλλο. Δεν είχε αυτό που ζητούσε ο Κύριος κατά βάθος. Τον τίμησε για να ξεχωρίσει, να καταλάβει να ξεχωρίσει. Αλλά δεν ξεχώρισε. Ο δε παράνομος Ιούδας λέει, ουκή βουλήθη συνιένε. Δεν έβαλε καθόλου μυαλό. Ξεχώρισε, έβγε από μέσα από τον κύκλο, αυτοκτόνησε. Έτσι και κάθε άνθρωπος που είναι βαπτισμένος, που έχει πάρει την τιμητική από τον Κύριο, από την Αγία Τριάδα την ίδια, που έχει χρηστεί με το Άγιο Πνεύμα, εάν δεν τιμήσει αυτά που έλαβε στο βάπτισμα, αν δεν τα τιμήσει, δεν είναι μαθητής του Χριστού, του Κυρίου, δεν είναι χριστιανός. Ας λέγεται στο όνομα και στην ταυτότητα. Κάθε άλλο παρά χριστιανός είναι. Ξεχώρισε ο Ιούδας την διαγωγή του από μόνος του, άρα για τον Κύριο δεν ήταν ο Ιούδας μαθητής του. Είναι αποκηρυγμένος και αυτός όπως αποκηρύχθηκαν και οι Εβραίοι
και διώχθηκαν από τον κύκλο των εκλεκτών του Θεού. Δεν είναι εκλεκτός του Θεού. Τώρα, γνήσια παιδιά του Θεού υπολογίζονται, γνήσια παιδιά του Θεού, όσοι είναι βαπτισμένοι αλλά και τιμούν το όνομα του Ορθόδοξου Χριστιανού. Το τιμούν το όνομα του Ορθόδοξου Χριστιανού. Υπάρχει καμιά στάμπα που να φαίνεται ότι τιμάει ο ΑΒ το όνομα του, το όνομα του Χριστιανού? Στάμπα εξωτερική δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει στάμπα, δεν υπάρχει σφραγίδα για να αποδείξει αυτό το πράγμα εξωτερικά. Όποιος παίρνει σημαία και λέει ότι εγώ είμαι χριστιανός και θέλει να δείξει στο περιβάλλον του τη χριστιανοσύνη του, αυτός είναι έξω και πέρα από την πραγματικότητα. Ή το ανάψε. Έξω από την πραγματικότητα. Λοιπόν, πρέπει να γνωρίζουμε και το γνωρίζουμε όλοι μας ότι ο Χριστός που ήρθε στη γη και έγινε άνθρωπος επί 30 ολόκληρα χρόνια, 30 ολόκληρα χρόνια, ζούσε χωρίς να δίνει σημεία της υψηλής καταγωγής του. Σπάνια που και που, όταν η ανάγκη το επέβαλε. Όπως παραδείγματος χάρη στον ναό του Σολομώντα, που ήταν 12 ετών. Από εκεί και πέρα, 30 ολόκληρα χρόνια, ήταν ο γιος, όπως λένε, ο γιος του Μαραγκού. Έτσι το χαρακτήριζαν τον Κύριο. Δεν έδειχνε την καταγωγή του, δεν δείχνεται με κανένα θερμόμετρο ή με κανένα γράφο, θα λέγαμε, πόσο βαθμών χριστιανοί είμαστε. Αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός. Αλλά θα μου πείτε, ο Χριστός δεν το έδειξε, η ανθρωπότητα τι έκανε τότε όταν ο Χριστός ήταν εδώ στη γη ως άνθρωπος? Και αυτοί που είχαν τον νόμο οι Εβραίοι και όλα τα άλλα έθνη ήσαν νεκρά, πεθαμένα πέρα για πέρα. Και δεν εννοώ σωματικά, αλλά εννοώ πνευματικά, από απόψεως λατρείας Θεού. Αυτό εννοώ όταν λέω τα έθνη, οι λαοί ήσαν έξω από μία ζωή θρησκευτική πέρα για πέρα. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος ότι όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, όταν ήρθε ο καιρός που έπρεπε, πλήρωμα χρόνου σημαίνει όταν πια έφτασε στο ζενήθ η κακία της του κόσμου, στο ζενήθ, δεν έπαιρνε άλλο, τότε εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, τότε έστειλε ο Θεός τον Υιόν του, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμενον. Λέει, και γεννήθηκε, λέει, από γυναίκα, και όχι μόνο γεννήθηκε σαν άνθρωπος από γυναίκα, αλλά
περπάτησε με βάση το Μωσαϊκό νόμο. Άλλωστε θυμόμαστε όλοι του Κυρίου το λόγο «Ου κύρθον καταλύσε το νόμο ή τους προφήτας, δεν ήρθα για να καταργήσω το νόμο και τους προφήτες, αλλά ήρθα, πληρώσε για να συμπληρώσω». Και αφού το νόμο εφήρμοσε σαν άνθρωπος, ο ίδιος είπε «Σας παραδίδω νέο νόμο». Νέο νόμο, και εννοούσε τη Γενή Διαθήκη. Και χαρακτηριστικά τόνισε και είπε «Ιώτα εν η μία κεραία ου μη παρέδωσουν επ' του νόμου μου». Ένα γραμματάκι πολύ μικρό, ένα γιώτα ή μια κεραία μικρή από το δικό μου του καινούριο νόμο, τη Γενή Διαθήκη, δεν θα παραβιάσετε, λέει, και δεν πρόκειται να περάσει μέχρι ότου υπάρχει ουρανός και η γη. Αυτά, ο ουρανός και η γη, θα σβήσουν, αλλά ο νόμος μου θα είναι αιώνιος. Ο δε νόμος του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Ο Κύριος, λοιπόν, είναι ο πρώτος που τέθηκε κάτω από την υπακοή του Πατέρα ως άνθρωπος. «Πατέρα μου», θα τον ακούσαμε να λέει στον κήπο Γεσημανή, «να γίνει το θέλημά σου και το δικό μου θέλημα». Υπήκουσε σε αυτόν που τον έστειλε. Και η υπακοή του Κυρίου δεν έχει όμοια επί της γης. Δεν υπάρχει άλλο που να πει «εγώ υπάκουσα τόσο όσο υπάκουσε ο Κύριος στον Πατέρα του». Γι' αυτό έχει το δικαίωμα να λέει ο Κύριος «ακούστε με, γιατί εγώ άκουσα τον Πατέρα μου μέχρι τέτοιο σημείο που θυσίασα τον εαυτό μου πάνω στο Σταυρό. Σε αυτό σημείο έφτασε η δική μου υπακοή στο θέλημα του Πατέρα μου». Έχει το δικαίωμα. Εκείνος που εφαρμόζει τέλεια ό,τι ζητάει ο Θεός, να ζητήσει από τους άλλους. Εμείς τώρα εσύ μας τα λες, εγώ είμαι παράνομος. Κατάχρηση κάνω. Κάνω κατάχρηση γιατί κατά ανάγκη γίνεται αυτό το πράγμα που γίνεται. Έγινε λοιπόν, γεννήθηκε ο Κύριος και μπαίνει στο χώρο της υπακοής. Εμείς από τον Κύριο, σαν αδέρφια του, έχουμε λάβει μία, πώς το λέμε, υιοθεσία. Αφού είμαστε αδέρφια του, είμαστε υιοθετημένοι από τον Θεό, παιδιά του Θεού πέρα για πέρα. Και αυτή την υιοθεσία την πήραμε από το Άγιο Πνεύμα. Από το Άγιο Πνεύμα, λέει ο Απόστολος Παύλος, «ότι δε εστέ η εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τες καρδίας ημών, κράζον Αββά ο Πατήρ». Το εξηγήσω. Το ότι είσαστε, λέει, παιδιά του Θεού, όχι παραπέδια, παιδιά του Θεού. Αυτό φαίνεται από το ότι έστειλε ο Θεός και ο Πατέρας μας το πνεύμα του Υιού του, το πνεύμα του Άγιο δηλαδή, για να φέρουμε στο μυαλό μας την ημέρα που ο Κύριος βαφτίστηκε. Εκεί βλέπουμε τον Πατέρα να φωνάζει ότι το παιδί μου είναι ο Ιησούς ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα να κατεβαίνει στο κεφάλι του Κυρίου. Αυτό το Πνεύμα το Άγιο Κύριος πήρε από τον Πατέρα και το έδωσε σε εμάς. Πήρε από τον Πατέρα
το Άγιο Πνεύμα και το δώσει εμάς. Αυτό αναφέρεται και, στα Ευαγγέλια. Αναφέρεται και στα Ευαγγέλια ότι ο Κύριος πήρε από τον Πατέρα. Πώς το λέει αυτό? Πέμψω ημίν το παράκλητο πριν φύγει από τη γη ο Κύριος για να πάει στον ουρανό. Την ημέρα της Αναλήψεως είχε πει, θα πάρω όταν φύγω από, από τη γη και πάω στον ουρανό και θα σας στείλω τον παράκλητον, το Άγιο Πνεύμα, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, το οποίο Άγιο Πνεύμα θα το πάρω από τον Πατέρα να σας στείλω, δεν είμαι εγώ η πηγή του Άγιου Πνεύματος, είναι ο Πατέρας. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλου λέει εδώ ότι το Πνεύμα του Υιού θα το στείλω, πού θα το στείλω? Στας καρδίας ημών, μέσα στην καρδιά σας. Γι' αυτό το ότι κατοικεί το Άγιο Πνεύμα μέσα μας σημαίνει ότι κατοικεί το Άγιο Πνεύμα, σημαίνει ότι ολόκληρη η Αγία Τριάδα είναι μέσα μας. Ολόκληρη η Αγία Τριάδα, ολόκληρη κατοικεί μέσα μας. Κάπου αλλού στην Αγία Γραφή, εδώ που μπροστά μου λέει, και ενικήσω εν ημίν και θα γίνω ένικος. Ένικος σημαίνει μέσα στο σπίτι, μέσα σας εδώ, και περιπατήσω εν ημίν και θα περπατάω μαζί σας και θα είμαι μαζί σας όλες οι μέρες ζωής σας, με θυμόν ημί πάσης μέρες ζωής. Δεν σας αφήσω ούτε στιγμή, αφού έχετε μέσα το πνεύμα του παιδιού μου, το πνεύμα το δικό μου, και είστε παιδιά μου και είστε αδέρφια, αδέρφια του Κυρίου. Δεν θα σας αφήσω ποτέ. Πιο απλά, ξέρετε, σημαίνει αυτό που λέμε τώρα. Ότι η γέννηση του Κυρίου, με τον ερχομό του Κυρίου στη γη, αυτομάτως έφερε και μία άλλη γέννηση. Τη δική μας γέννηση. Όχι τη σαρκική, από τη μάνα μας, αλλά την πνευματική, από το Πνεύμα το Άγιο. Είμαστε αναγεννημένοι όλοι μας πνευματικά από το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό το είπε ο Κύριος όταν είχε διάλογο με τον, Νικόδημο. Αυτός δεν πρέπει να είναι. Πήγε νύχτα και τον επισκέφθηκε. Έκανε λάθος ή όχι? Και ανοίγει τη συζήτηση εκεί με, με τον Κύριο και του λέει εκείνος, λέει, που δεν είναι γεννημένος άνωθεν, του είπε ο Χριστός στον Νικόδημο τον βουλευτή εκεί, αυτός που δεν είναι γεννημένος άνωθεν, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει την αποψηλά γέννηση, αυτή που έχουμε εμείς από το βάπτισμά μας, του είπε ο Κύριος του Νικόδημου. Και λέει, κάτσε, εγώ είμαι γερός άνθρωπος τώρα, μου λες εγώ να ξαναγεννηθώ? Είναι δυνατόν να πω στην κοιλιά της μάνας μου? Εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, τόνισε στη συνέχεια, εάν, λέει, δεν γεννηθεί μέσα από το νερό και από το Πνεύμα το Άγιο, Βασιλεία Θεού δεν μπορεί, δεν πρόκειται να δει. Δεν είναι παιδί του Θεού, δεν είναι αδερφός του Κυρίου. Άρα είμαστε, θέλουμε δεν θέλουμε, γεννημένοι, γεννημένοι από το Πνεύμα το Άγιο. Είμαστε αδέρφια του Κυρίου. Αυτή η γέννηση, για την οποία μιλάμε τώρα, που είναι κατά χάριν γέννηση, μας συγγεννήσει με τη χάρη του ο Κύριος, μας δίνει το δικαίωμα, λέει, να φωνάζουμε και να φωνάζουμε δυνατά, πολύ δυνατά, να ακούει ο ουρανός, δυνατά και να ακούει ο ουρανός. Τι να φωνάζουμε? Αβά,
αβά είναι, τέσσερα γράμματα είναι. Α, δύο β και ένα α. Αβά ο πατήρ. Σημαίνει, αβά σημαίνει πατέρα μας. Μας δίνει το δικαίωμα το πνεύμα του Άγιο, αυτό να φωνάζουμε. Να του λέμε Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Εκείνος που δεν έχει πνεύμα Άγιο, όσο και να φωνάξει πατέρα μου, δεν τον ακούει ο Θεός. Πρέπει να έχει πάρει πνεύμα Άγιο για να σε ακούσει ο Θεός. Τότε, αφού είσαι χρησμένος με το πνεύμα του Άγιο, τότε φωνάζεις Αβά ο πατήρ. Να φέρουμε και την άλλη εικόνα μπροστά μας. Μία πολύ πιο τρανταχτή εικόνα. Αυτή την εικόνα που είδε ο προφήτης Ισαΐας στον ουρανό επάνω, τον έβασε ψηλά στον ουρανό τον προφήτη Ισαΐα και εκεί του λέει, για κοίταξε εδώ να δεις κάτι, του λέει. Και ατενίζει και βλέπει. Όταν ο Θεός θέλει, οι αποστάσεις μηδενίζονται. Το πώς τον ανέβασε πάνω στον ουρανό και πώς τα είδε και τα έστα, αυτά γίνανε ακαριαία σε κλάσμα δευτερολέπτου. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει χρόνος στον ουρανό επάνω. Ο χρόνος μετράει για μας εδώ. Μόνο για εδώ μετράει ο χρόνος. 1, 2, 3, 4, 5, 50, 60, 70, 80 και αν το σώμα μπει στο λάκκο μέσα, αρχίζει να μην μετράει ο χρόνος από εκεί πέρα στην αιωνιότητα. Δεν υπάρχει χρόνος. Αιωνιότητα, είτε στην κόλαση είτε στον παράδεισο, εκεί είναι ατελείωτα όλα. Χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Λοιπόν, τον ανεβάζει πάνω στον ουρανό. Τον προφήτη Ισαΐα. Και τι βλέπει. Βλέπει τον πατέρα, όσο ήταν δυνατόν να αντέξει να δει, γιατί δεν αντέχει ο άνθρωπος. Δεν έχει δηλαδή του ανθρώπου η ψυχή τη δυνατότητα να ταινίσει ολόκληρη τη θεότητα. Όμως είδε. Είδε τον πατέρα να στέκει μπροστά στο γιο. Τον Κύριο τον ίδιο. Να συμβολικά να κρατάει χρήσμα, Άγιο Πνεύμα, θα λέγαμε ένα τύπο λαδιού, θα λέγαμε σήμερα στη γλώσσα μας, που δεν ήταν λάδι όμως, αλλά έτσι έβλεπε ο προφήτης Ισαΐας. Οι ανθρώπινες είναι οι δυνατότητες αυτές. Είδε λοιπόν να τον αλήφει και να του λέει, είσαι ο φυσικός γιος μου, σε στέλνω κάτω στη γη, να καλέσεις και να ονοματίσεις τα άλλα παιδιά μου, που με αυτό το πνεύμα το Άγιο που από μένα παίρνεις, να δώσεις και σε αυτά για να γίνουν παιδιά δικά μου. Αυτό το όραμα το είδε και βέβαια κατέβει ο Κύριος. Και μα, είδαμε, μας λέει ότι όποιος δεν περάσει από το νερό και από το πνεύμα του Άγιο, δεν είναι παιδί δικό μου. Αυτό είναι το δικαίωμα να φωνάζει Αβά, πατέρα μας, και να λέει δώσε μου το ένα, δώσε μου το άλλο. Έχουμε λοιπόν μια τέτοια τιμητική που την έφερε ο Κύριος από ψηλά με τη γέννησή του. Και μια τέτοια γέννηση που δεν πιάνει, δεν πιάνει τα μάτια τα ανθρώπινα. Τελείωσε. Στα μάτια αυτά που έχουμε, που βλέπουν μόνο την ύλη και τίποτα άλλο παραπάνω, είναι αδύνατον να υπάρξει ικανότητα και να διεισδύσει αυτή η δύναμη των οφθαλμών και να δει τι ο Θεός έπραξε για μας την ώρα που εμείς περάσαμε από την Αγία Κολυμβήθρα μέσα. Αυτά είναι άπιαστα πέρα για πέρα. Όμως, μέσα έγινε αντιληπτό πέρα για πέρα. Έχει άλλα μάτια η ψυχή, άλλες δυνατότητες, άλλες δυνάμεις, άλλα χαρίσματα. Άρα λοιπόν, γεννηθήκαμε μέσα από μία κολυμβήθρα χάρη στη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχει όμως αυτή η γέννηση και ορισμένες υποχρεώσεις. Ορισμένες υποχρεώσεις. Ο Χριστός είπε «Πατέρα μου, κάνω το θέλημά σου». Ίδια υποχρεώσεις έχουμε κι εμείς. Του το φωνάζουμε, του το λέμε, το ξαναλέμε και στην πρωινή και στην βραδινή προσευχή και στη Θεία Λειτουργία μέσα.
γεννηθεί το θέλημά σου, του φωνάζουμε. Ως εν ουρανό και επί της γης. Να γίνει το θέλημά σου. Όσοι το φωνάζουν αυτό στην προσευχή τους και το ζητάνε και το βιώνουν στην πρακτική της ημέρας που κυλάει, κάθε μέρα που κυλάει, όσο είναι δυνατόν σαν άνθρωποι, κάνουν μία προσπάθεια να πετάνε από πάνω τους τα άχρηστα, όσα βλάπτουν την ψυχή, αδύνατο δεν είναι, γιατί αν πούμε ότι αυτά που ζητά ο Θεός είναι αδύνατα, τότε στρεφόμαστε και του λέμε, δεν ξέρεις τι κάνεις και είναι η χειρότερη βλαστημία που υπάρχει. Μεγαλύτερη βλαστημία από αυτή δεν υπάρχει. Να γίνουμε και να πούμε, μα τι μας ζητάς, είμαστε άνθρωποι, να γίνουμε Άγιοι, είναι δυνατόν. Αυτό είναι βλαστημία αυτό. Κύριε, ναι, μας το ζητάς. Εμείς από μονάχοι μας το γνωρίζουμε ότι αδυνατούμε να το εφαρμόσουμε. Τα αδύνατα παρανθρώπις, λέει ο Κύριος. Όμως, σε καλούμε για να κάνουμε τον αγώνα, εφαρμόσουμε, κύριε, κύριε που ζητάς εσύ. Εμείς βάζουμε το θέλω. Το θέλω το δικό μας το βάζουμε. Και το βάζουμε με ό,τι συνέπεια που έχει. Γι' αυτό έχουμε παραδείγματα. Γενναίες γενναιών έχουν περάσει, έχουν με τη ζωή τους έμπρακτα αποδείξει ότι έζησαν το θέλημα του Θεού ακόμα και με την τιμή του αίματός τους. Τους τίμησε ο Θεός, αφού είχαν τέτοια μεγάλη θέληση να ζήσουν το θέλημα του Θεού και να το εφαρμόσουν και να χύσουν και το αίμα τους. Άλλωστε, εκείνος που προηγήθηκε από όλους μας, το αίμα του έχησε. Εξηγόρασες εμάς την κατάρας του νόμου, το τιμίο σου αίματι, του φωνάζουμε του Χριστού. Μας αγόρασες, Χριστέ μου, έδωσες, έχησες το αίμα σου, το έδωσες αντί λίτρου, δηλαδή είμαστε σκλάβοι, το έδωσε εκείνο που μας είχε σκλαβώσει, κάποιος μας είχε σκλαβώσει, και αυτός ήταν ο Σατανάς. Το πρόσφερες εσύ αυτό για να λυτρώσει εμάς. Λίτρο το έδωσες, αυτό σημαίνει λίτρο. Και μας έβγαλες από τα έργα του διαβόλου, ήρθες για να καταργήσεις, λέει, τα έργα του διαβόλου. Και τελικά, μαζί με αυτό, να καταργήσεις και το θάνατο. Θάνατος δεν υπάρχει. Με αυτή την προσδοκία πρέπει να ζούμε κάθε μέρα και όλη την ημέρα. Έργα μπορεί να μην έχουμε, αλλά να του φωνάζουμε δυνατά, εμείς αγαπάμε, μη μας αφήνεις, μπορούμε να το εφαρμόσουμε αυτό που λες, Κύριε. Δώσε μας να ζήσουμε ένα μέρος ελάχιστο από εκείνα που λες και να ζήσουμε ένα κομμάτι, όσο μικρό κι αν είναι, είναι ο Παράδεισος. Μια εντολή να ζήσουμε του Κυρίου, μια ημέρα μόνο, ζούμε μέσα στο Παράδεισο. Δεν καταλαβαίνουμε τι είναι η άλλη ζωή και ακούς μερικούς να λένε ποιος πήγε και ήρθε. Αν θα πας δίπλα σε έναν άνθρωπο που βιώνει το θέλημα του Θεού, που το ζει ακέραια σαν χριστιανός, εκείνο θα το δούμε να λέει τον Παράδεισο τον έχω πιάσει με τα χέρια μου. Ανθρώπινα με τα χέρια μου. Τον βιώνω. Όταν σου λέει ο άλλος, δίνεις ελεημοσύνη και θα δεις ότι σκεπάζει ο Θεός στο σπίτι σου, έμπρακτα, όχι θεωρητικά. Μου λέει κάποιος, το έχω πει κι άλλη φορά και το πράγμα. Μου έλεγε, το έχει πει αρκετές φορές. Δίνω από αυτά που έχω και σχεδόν όλα και μου έρχονται διπλά. Τα δίνω τα διπλά και μου ξανάρχονται πάλι πίσω αυτά τα διπλά. Γίνεται αυτό ένας κύκλος. Μου θυμίζει έναν Άγιο, δεν θυμάμαι ποιος Άγιος ήταν εκείνος, που... Γεια σας. Που είχε δώσει το... έδινε το πανοφόρι του, τα έδωνε όλα και τα ρούχα τα κόμμα, τα έδινε, πάρτα. Και αυτός το έδινε σε κάποιον άλλο και το πρώτο το πάνε γύρω πίσω εκείνο. Το ίδιο γύρω έρχονταν. Δεν θυμάμαι σε ποιο βίο Αγίου. Αυτή η πραγματικότητα ήταν. Και στον πατέρα Παΐσιο το αναφέρει. Δεν θυμάμαι ποιος Άγιος είναι όμως. Αυτός να ήταν, περνάει το μυαλό μου γιατί ήταν ολίμωνα. Εκεί που θέλω να καταλήξω, ότι για να δώσεις και τα ρούχα σου, αυτό σημαίνει ότι είσαι γεμάτος πέρα για πέρα και γεμίζεις ακόμα περισσότερο όταν δίνεις. Και ότι ζεις τον Παράδεισο τον ίδιο.
Ο παράδεισος που λένε είναι εκεί ψηλά, είναι. Αλλά δεν σε αφήνει αμέτωχο όταν είσαι εδώ και ζεις σήμερα το θέλημά του. Δεν σε αφήνει αμέτωχο, δεν σε αφήνει, σου λέει, σε αφήνω έρημο στη γύρα, ζήσεις μόνος σου, έτσι, θεωρητικά, να διαβάσεις το Ευαγγέλιο και να πεις ότι είσαι εντάξει. Όχι, σε κάνει να κατανοείς 100% και να νιώθεις στα κοκαλάκια σου μέσα τον παράδεισο. Αυτό το νόημα έχει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Λόγος του Θεού μοιάζει με μαχαίρι που περνάει μέσα, λέει, στα κόκαλα και εννοεί της ψυχής, αλλά και του σώματος ακόμη. Και το αισθάνεται, το γεύεται αυτό και σωματικά και πνευματικά ο άνθρωπος του Θεού. Αν λοιπόν δεν υπάρχει η πρακτική, πάντοτε θα είμαστε σε μια απόσταση από εδώ μέχρι τον ουρανό και θα ζούμε μόνο με το μυαλό, σαν γνώση εκείνο που διαβάζουμε. Σαν γνώση, όχι όμως σαν πράξη. Η γνώση δεν δίνει το δικαίωμα να καταλάβεις κάτι. Όχι μόνο στα ουράνια, στα επίγεια ακόμα. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο τάδε είναι γιατρός χωρίς να έχει εφαρμογή στον άλλο στο επάνω. Ποιος είναι γιατρός εκεί, ποιος θεωρείται γιατρός. Ποιος είναι γιατρός όταν διαβάζει μόνο τα βιβλία και δεν εφαρμόζει. Σε οποιοδήποτε επάγγελμα επίγειο δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι είμαι τεχνίτης χωρίς να έχει εφαρμόσει τη γνώση που έχει μάθει. Εάν λοιπόν στα ανθρώπινα δεν ισχύει, εκεί τι θα πούμε. Ότι είμαστε χριστιανοί χωρίς να εφαρμόσουμε. Με το να αρνούμεθα να δεχόμαστε την πράξη και να δεχόμαστε τη θεωρία και να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Εκείνος που, όπως είπε ο Κύριος στο Ευαγγέλιο του, που εφαρμόζει το Ευαγγέλιο, είναι σπίτι, ναός του Θεού, στηριγμένο πάνω στο βράχο, που πέφτουν, λέει, ορμητικά τα ποτάμια, δεν πουνάνε. Ο άλλος που δεν εφαρμόζει το Λόγο του Θεού και είναι βαπτισμένος χριστιανός, εκείνος, λέει, μοιάζει με σπίτι χτισμένο στην άμμο, που περνάει το ποτάμι, το παίρνει και φεύγει. Είμαστε, επαναλαμβάνω, με βάση τη γέννηση του Κυρίου, με βάση τη γέννηση του Κυρίου, γεννημένοι από το Πνεύμα το Άγιο, μέσα από την Ιερή Πολυβήθρα. Αλλά και ο ουρανός ολόκληρος είναι μέσα μας, μετά τη γέννησή μας αυτή, και μάλιστα τέτοιος ουρανός που διαφέρει ελάχιστα από εκείνο που είναι ψηλά στο ουρανό, τον παράδεισο εκείνο. Δεν μπορεί να έχει διαφορά, αφού κατοικεί μέσα μας η Αγία Τριάδα. Μέσα μας η Αγία Τριάδα. Ο Απόστολος Παύλος θα πει «Εν αυτό γαρ ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν». Λέει, σε αυτόν το Θεό, την Αγία Τριάδα, μέσα ζούμε. Και κινιόμαστε και κινούμεθα και υπάρχουμε όσο υπάρχουμε στη γη και θα υπάρχουμε στον ουρανό στη συνέχεια. Δεν μπορεί, εφόσον για 30 αιώνια, εμείς να έχουμε μία συμβατότητα, ένα περιορισμένο χρόνο ζωής. 50% χρόνια ζωής. Όχι, έχουμε διάρκεια όση και για 30. Όση και για 30. Τόση, τόση. Γιατί δεν νοείται ο Αδάμ, ο Κώστας ή ο κύριος Μαραγκός να τον έβλασε ο Θεός και να τον σκέφτηκε σε μια στιγμή μόνο του χρόνου. Ο νους του Θεού άπειρος και αιώνιος, ό,τι σκέπτεται, το σκέπτεται αιώνια. Άρα τον είχε στο μυαλό μέσα αιώνια. Και η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας είναι τόση όσο είναι η αιωνιότητα του Θεού. Αιωνίαν αγάπησιν ηγάπησεν ημάς ο Θεός, λέει ο προφήτης Ισαΐας. Μας αγάπησε, λέει, με μια αγάπη που διαρκεί αιώνια. Δεν έχει τέλος, είναι ατελεύτητη. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι δεν είμαστε αιώνιοι. Τώρα, υπάρχει και μια περίπτωση πάλι να είναι ο άνθρωπος να υπάρχει αιώνια, όχι να ζει αιώνια, να υπάρχει αιώνια. Αλλά ο κολλασμένος και ο τιμωρημένος και μακράν του Θεού άνθρωπος ζει στην κόλαση που είναι και αυτή η αιώνια
Αλλά λέει, αυτός είναι ο πραγματικός θάνατος, η Αγία Γραφή. Το να είσαι κολλασμένος στη γη εδώ, να πεθάνεις κολλασμένος και να πας στην κόλαση και εκεί πια ο άνθρωπος αυτός είναι πεθαμένος μια για πάντα. Τελειώνω. Τελειώνω. Είμαστε πνευματικά αδέρφια του Χριστού. Είμαστε παιδιά του Θεού. Είμαστε προορισμένοι για να ζήσουμε αιώνια. Χωρίς να παίρνουμε μέρος σε αυτό εδώ, στη μελέτη των γραφών, ζει ο άνθρωπος που διαβάζει τη Γραφή. Χωρίς να βιώνουμε τις αρετές του Ευαγγελίου, να τις βιώνουμε, να τις ζούμε, όσο μας είναι δυνατόν. Ένα βηματάκι μικρό, ένα βηματάκι. Το καθόλου είναι άσχημα. Δεν έχουμε το δικαίωμα να πούμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Όχι, γιατί παίρνει, λέει, την άξινα και κόβει και το στέλνει στο πύρι του εξώτερου. Εύχομαι να δώσει ο Θεός σε όλοι μας να κατανοήσουμε όλο το βάθος του ονόματός μας, του ονόματος Χριστιανός. Χριστιανός ίσον Άγιος. Ξέρετε ότι τα πρώτα χριστιανικά χρόνια δεν ακουγόταν η λέξη Χριστιανός, αλλά η λέξη Άγιος. Όταν γράφει ιστορίες Απόστολος Παύλος, λέει στους Άγιους, στους Αγίους της Εφέσους, στους Αγίους Θεσσαλονίκης, στους Αγίους της Νικοπόλεως, στους Αγίους Τάδε. Δεν έλεγε στους Χριστιανούς. Και τι λέει, είσαστε κλητοί, προσκυπημένοι από τον Θεό, για να γίνετε Άγιοι. Βαδίστε λοιπόν τον δρόμο της Αγιότητος και είστε όντως Άγιοι. Αργότερα, για πρώτη φορά ακούστηκε στην Έφεσο η λέξη Χριστιανός και σιγά σιγά επιβλήθηκε το όνομα Χριστιανός, από το όνομα του Ιησού Χριστού. Εύχομαι να μας φωτίσει ο Κύριος όλους μας και πρώτον εμένα που κάνω το δάσκαλο εδώ πέρα, γιατί εγώ θα ακούσω πριν από εσάς το δάσκαλο που δίδασκες και εδώ μου δεν κρατούσες, και το άλλο δάσκαλος που δεν εφαρμόζει είναι πρώτος στην κόλαση μέσα. Έτσι, έτσι είναι η πραγματικότητα. Να ζήσουμε λοιπόν τον νόμο του Θεού και τότε θα γίνουμε χριστιανοί πέρα για πέρα. Και δεν μας σώζουν, όπως είπε ο Δεσπότης, τα φωτάκια που βάζουμε και τα γλυκά που τρώμε και τα αρέστα. Αυτά είναι για μια μέρα, δύο, για τον κόσμο τον πολύ που πιστεύει ότι έτσι ζει τα Χριστούγεννα. Αυτά είναι Χριστούγεννα χωρίς Χριστό, τελείωσε πέρα για πέρα. Και την Τετάρτη παρουσιάζει το βιβλίο. Ναι, Τετάρτη και ώρα 8, ε. Είναι ένα βιβλίο φανταστικό. Και έχει εμένα μας. Είναι ένα φανταστικό βιβλίο, δεν ξέρω. Σας παίρνω. Το έχεις διαβάσει όμως το βιβλίο. Τώρα μου το κάνω εδώ. Όταν κυκλοφορεί. Είναι ένα εκπληκτικό βιβλίο. Ναι, ναι. Όταν κυκλοφορεί. Ε, όταν κυκλοφορεί το βιβλίο αυτό. Γεια σου, φεύγεις εκεί. Όχι, ακούστηκες όμως. Ακούστηκε όμως μέσα, θα ακουστεί μέσα στο βίντεο. Δεν πάει καλά. Το βίντεο μπορεί να το έχουν κάτω Τετάρτη. Υποθέτω πως θα το έχουν. Η Τετάρτη ώρα 8 θα μιλήσουμε μας πρώτος στη Δημαρχία κάτω. Και ας είμαστε όλοι να τον ακούσουμε. Ναι, ναι, το βράδυ. Έτσι. Δεν μου λες να σου πω τώρα. Αυτό που μας είπες τώρα. Γεια σου, είπες τώρα. Αυτό που μας είπες τώρα. Για να θυμηθείς καλά, καλά. Πώς γίναμε ένα βράδυ ένας-ένας. Εμείς. Πώς γίναμε ένα βράδυ ένας-ένας. Όταν είπα εγώ ότι... Κάτσε, έξω πας. Έχω τα μάτια... Κάτσε, έλα από εδώ, έλα από εδώ. Από εδώ, έλα. Όταν βρεθήκαμε τρία άτομα και έφερα εγώ και είπα εγώ ό,τι μου είχε πει ο Κορναράκης, μου λέει άστατα, μου λέει, μην τα συζητάς,
Μέσα είναι τα κυκλώματα μου. Άσε τώρα αυτό. Λοιπόν, είδες πως είναι το πάσατε, πάστα. Ναι, αλλά βγάλετε με κουβέντα όμως. Είμαστε και οι τρεις συγγενείς. Και εσύ με αυτόν και εγώ με τον ίδιο. Δεν συγγενείται εδώ. Δεν συγγενείται αυτά εδώ. Όχι. Δεν συγγενείται. Άσε τα ακούνε όμως, άλλοι δεν τα ξέρουν. Τα είπαμε, τα είπαμε. Είτε στη σούπε. Τελειώσαν όλα αυτά. Αλλιού που στο παρελθόν. Στο παρελθόν, άστο. Τελειώσαν αυτά. Βασίλη, θα πεις κάτι. Δεν έχεις τίποτα. Έχετε όρεξη να ξαναδείτε την άλλη Δευτέρα. Άμα είμαστε όπως είμαστε σήμερα που είμαστε 17-18. Σήμερα. Γιατί άμα είμαστε δυο μας, δεν κάνετε. Ακόμα καλύτερα. Όποιος είναι εδώ, μπορεί να έρθει. Την άλλη Δευτέρα από μέσα, ξύπησε προς αυτή μας. Εντάξει. Κάτσε εδώ μαζί μου. Και άφεση μη τα αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Και μη σε μένεις ημάς πειρασμό, αλλά ρίξε ημάς σε αποκλήρια. Διευθών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέξε και σώσε ημάς. Αμήν. Μπορείτε να πηγαίνετε. Κύριε Αγίου Στέλιο. Πεδέλιο. Καλή σας συγγνώμη, αλλά... Δεν ξέρω. 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 Δεν ξέρω